Κατάλαβε, είναι του Προέδρου των Φίλων της Κρητικής Μουσικής, του Κώστα του Πετρόπουλου, ο οποίος τώρα θα θυμάται αυτή την εκπομπή, ήταν ζωντανή αφιέρωμα στον Παντελή το Σταυρουλάκη. Μάλιστα. Και τότε μας είπε ένας μια μαντινάδα, αν τη θυμηθώ, μας πήρε κάποιος και μας είπε «Παίξε τη λύρα Παντελή με τσιψυχή στη χέρα». Να νιώσουν στον κάτω κόσμο ότι ήρθε κι άλλο στην παρέα, κάπως έτσι. Δεν τη θυμάμαι όμως. Ήταν μια καταπληκτική μαντινάδα που υπόθηκε εκείνη τη μέρα που είπε τις μαντινάδες αυτές τις δύο. Κράτησα αυτή την κασέτα και την έφερα απόψε για να ακούσουμε τη φωνή του σε δύο χαρακτηριστικές μαντινάδες. Δεν ξέρω αν έχει να πει κάτι ο Γιώργος, αλλά δεν έχει μικρόφωνο όμως. Να έρθει το μικρόφωνο. Έχεις, Γιώργο, θυμάσαι να πεις τίποτα για την εκπομπή. Το μικρόφωνο να έρθει. Ήταν μια πολύ ωραία εκπομπή στην Αέρα. Ναι, όντως ήταν μια ραδιοφωνική στιγμή, εκπομπή. Νομίζω στην Αέρα ότι είχαμε κάνει εκπομπή μαζί. Και να που τελικά, μετά από τόσα χρόνια... Να που τελικά, μακριά από τα άλλα μνήματα... Είναι επίκαιρη. Είναι πολύ επίκαιρη, πραγματικά. Πραγματικά. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Εγώ θα ήθελα να πω κάτι, να συμπληρώσω για το Θανάση, όταν λέω ότι ήταν η σημαία μας και... Ποιοι είναι η σημαία, έτσι είναι η πραγματικότητα. Ήτανε μπροστάρες όσον αφορά τη μουσική, σαν λυράρες. Και δεν ήτανε μόνο στη λύρα. Δεν ήτανε μόνο σαν καλλιτέχνης. Ήτανε σε όλες τις εκδηλώσεις, δηλαδή δεν επόθανε κανενούς, ας πούμε, που να ακούσει ο πατέρας, η μάνα, στο τελευταίο χωριό της Κρήτης. Να το μάθει και να μην πάει, να μην είναι παρόν. Πολύ κοινωνικός. Ήτανε πάρα πολύ κοινωνικός άνθρωπος. Δεν έγινε ποτέ εκδήλωση τιμητική σε καλλιτέχνη να τον εκαλέσουν και να μην είναι παρόν. Να τον ετοιμήσει με την παρουσία του. Όπου και να τον ήταν αυτό, είτε στα Χανιά, είτε στο Ρέθυμνο, για οποιοδήποτε καλλιτέχνη. Ποτέ δεν τον άκουσα, όσο καιρό κάναμε παρέα. Ποτέ δεν τον άκουσα να πει «Μα αυτός είναι έτσι, μα ο άλλος είναι αλλιώς». Το συνηθισμένο κουτσομπολιό, το καλλιτεχνικό, που γίνεται σχεδόν από όλοι μας. Ποτέ δεν τον άκουσα να κατηγορήσει κανένα. Όλοι ήταν καλοί γι' αυτόν. Γι' αυτό πιστεύω ότι ήταν αρχηγός, δικαίως ήταν αρχηγός, γιατί είχε όλα τα προσόντα του μπροστάρι. Έτσι ήταν, έτσι τον έβλεπα εγώ, πάντα.